Από μια λεπτή κλωστή κρέμεται η εργατική ειρήνη στην Τράπεζα Κύπρου μετά και την απόφαση της ΕΤΙΚ να ταχθεί υπέρ της εισήγησης για απεργιακές κινητοποίησεις. Οι τραπεζικοί υπάλληλοι ζητούν παραχώρηση προσαυξήσεων και προαγωγών, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της εργοδοτικής πλευράς, η οποία καλεί τη συντεχνία σε διάλογο. Καζάνι που βράζει ο τραπεζικός τομέας και η Τράπεζα Κύπρου μετά την ξεκάθαρη απόφαση προειδοποίηση της συντεχνίας των τραπεζικών υπαλλήλων για απεργιακές κινητοποίησεις στην περίπτωση που η Τράπεζα Κύπρου δεν προχωρήσει μεταξύ άλλων στην καταβολή προς τους υπαλλήλους της ΑΤΑ και των ετήσιων προσαυξήσεων, αλλά και στη συμπλήρωσή του συμφωνημένου οργανογράμματος, το οποίο προβλέπει την προαγωγή πέραν των 600 ατόμων. Η εξουσιώδηση για απεργιακές κινητοποίησεις έχει δοθεί για το γεγονός ότι υπάρχουν εξόφθαλμες παραβιάσεις των υφιστάμενων συμφωνίων και οι οποίες θα πρέπει να προβληματίσουν την άλλη την πλευρά, να συμμορφωθεί και να αποφύγουμε τις οποιασδήποτε αντιπαραθέσεις. Άμεση αντίδραση της Τράπεζας Κύπρου, η οποία όπως και ο Σύνδεσμος Τραπεζών καλεί την ΕΔΙΚ σε διάλογο με σκοπό την εξεύρεση λύσεων που να είναι ειδίκες για το προσωπικό και οι οποίες να προστατεύουν μεσοπρόθεσμα τις θέσεις εργασίας. Η πορεία ανάκαμψης είναι μεν σταθερή, αλλά όπως σημειώθηκε πρόσφατα σε μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου προς το προσωπικό, παραμένει ευθραυστή. Επίθεση κατά της ΕΤΙΚ εξαπολύουν την ίδια ώρα και ΕΒΕ και ΟΕΦ, χαρακτηρίζοντας την εξαγγελία των υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου για λήψη μέτρων, μη αποκλειωμένης και της απεργίας, αλόγιστη και επικίνδυνη. Οι λαθασμένες ενέργειες για μισθολογικές αυξήσεις σε μια εποχή όπου προσπάθεια της Τράπεζας είναι μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε νοικοκυριά και μικρές και μεγάλες επεργήσεις, θα επενεργήσει αρνητικά. Είναι κατά τη γνώμη μας απρεπές να μιλά κανείς για απεργίες σε βάρος της Τράπεζας Κύπρου. Να κάτσουν, να συζητήσουν, να βρουν λύσεις ειρηνικά, συνενετικά, μακριά από συγκρούσεις. Αύριο πάντως, ΕΤΙΚ και Τράπεζα Κύπρου θα έχουν μια τέτα τέτ συνάντηση ενώπιον της Μεσολαβητικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας.